ημέρες, με αυτή όμως την φωτογραφία εδώ που ανήρτησε ο αρχηγός, ο κύριος Φλόρος, δείχνοντας. Ναι, η αρχισυντάκτρια μας, η Μαρία Φαρμακιώτη, επιμένει αυτοθυσία. Δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Εγώ θα έλεγα ανθρωπιά χωρίς όρια, γιατί μπορεί κάποιος να είναι πράγματι εκπαιδευμένος στα πολύ δύσκολα, όταν όμως βάζει το πρόσωπό του, όλο του το σώμα στη λάσπη για να γίνει γέφυρα, για να περάσουν οι ηλικιωμένοι που σώθηκαν εκεί από τον Παλαμά της Καρδίτσας, στο χωριό Κεραμίδη συγκεκριμένα. Ναι, όταν μιλάς για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν την είδες, ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα που σου ήρθε? Μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Ναι, ήταν συγκινητικό, ακριβώς. Όχι ότι το κάνω με δυσκολία, αλλά πολύ συγκινητικό. Και επαναλαμβάνω, σε ανθρώπους όπως είναι αυτοί τώρα, οι επαγγελματίες, που είναι εκπαιδευμένοι στα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ σε αυτούς τους αξιωματικούς, τους στρατιώτες του ελληνικού στρατού, που τους βλέπουμε και είναι δίπλα μας στα δύσκολα. Λοιπόν,